Λοιπόν, πάμε, πάμε. Καλημέρα, τώρα. Κύριε Τσιάρα. Πάμε στον κύριο Κώστα Τσιάρα, πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τώρα κύριε Τσιάρα, κύριε Τάκη, καλημέρα στους ακροατές. Με αυτό το 33 που έβαλε ο Πρωθυπουργός ως πύχη, σας βάζει και εσάς στο να τρέξετε όλοι προκειμένου να επιτευχθεί αυτό? Είναι ένας στόχος και ταυτόχρονα και μια, πώς να το πούμε, μια δέσμευση? Νομίζω ότι αυτό ήταν περισσότερο μια απάντηση σε μια γενικότερη επίμονη ερώτηση, η οποία πάντα διατυπωνόταν για το πού μπορεί να είναι ο στόχος των, για το ποσοστό που θα έχει η Νέα Δημοκρατία σε ερχόμενες ευρωεκλογές. Ας είμαστε απολύτως ρεαλιστές, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η προσέγγιση του εκλογικού σώματος σε ευρωεκλογές είναι μια χαλαρή προσέγγιση, αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Όμως και μόνο με το δεδομένο ότι μπορεί ενδεχομένως ένα αποτέλεσμα να βάλει σε εντός εισαγωγικών κίνδυνο τη σταθερότητα που υπάρχει ομολογουμένως αυτή την περίοδο στην ελληνική πολιτεία, νομίζω ότι όλους μας αναγκάζει να δούμε τις ευρωεκλογές με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, προσπαθώντας προφανώς να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό εκλογικό αποτέλεσμα. Κύριε Τσιάρα, λίγο να πούμε στα της κέντρο, μάλλον της ακροδεξιάς πολυκατοικίας, όπως την αποκάλεσε και ο Πρωθυπουργός χθες. Να ξεκινήσουμε από τη Βουλή. Είχαμε όλο αυτό το θερμό επεισόδιο που πραγματικά πρέπει να ήταν πρωτόγνωρο και για εσάς που είστε τόσα χρόνια κοινοβουλευτικός. Θα παρθούν κάποια μέτρα, θα αυστηροποιηθεί το πλαίσιο, διότι τώρα ο καθένας ανεβαίνει επάνω και λέει ό,τι θέλει, ειδικά στην κέντρο, στην ακροδεξιά. Ναι. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι ρωτάτε, κυρία Κοραή. Ναι. Θα σας πω το εξής. Καταρχήν, το γεγονός ότι υπήρξε αυτό το επεισόδιο, νομίζω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό πρέπει να δημιουργήσει προβληματισμό στην ελληνική κοινωνία και ειδικά σε όλους αυτούς που νομίζουν ότι με τη χαλαρή ενδεχομένως ψήφο που μπορεί να πάει οπουδήποτε θα στείλουν κάποιο είδους μήνυμα. Το μήνυμα πρέπει να είναι ένα μήνυμα που να μην αφορά στο πώς θα διακυβεύεται η πορεία της δημοκρατίας και της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Και το λέω αυτό διότι αυτή η εντός εισαγωγικών εύκολη προσέγγιση σε τέτοιου είδους ζητήματα πολλές φορές μας οδηγεί κάπου αλλού. Μην ξεχάσουμε τι ζήσαμε από το 2015 μέχρι το 2019. Και το λέω αυτό διότι πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες πολίτες ότι ενδεχομένως ακόμη και αν υπάρχει μια, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών δύσκολη πραγματικότητα με την ακρίβεια και με όλα αυτά που βιώνουμε, ή ακόμη και μια κόπωση που έρχεται από μια πολύ περίεργη περίοδο που αφορούσε στην πανδημία, σε μια μεγάλη προσπάθεια της χώρας μας να αναπτυχθεί, να αντιμετωπίσει πολλά ζητήματα από την κλιματική αλλαγή σε πολλές περιοχές της Ελλάδος. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι στο τέλος της ημέρας αυτό που ζητάει κανείς είναι η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα. Και βεβαίως η αποτελεσματικότητα στην άσκηση της πολιτικής. Και νομίζω ότι αυτό το έχει αποδείξει μέχρι σήμερα σε πολύ μεγάλο βαθμό η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Δεν μου απαντήσατε στο ερώτημα. Πρέπει να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο. Θα φτάσει ναι. Το γεγονός, ναι, το αλλά... γεγονός ότι βλέπουμε τέτοιου είδους απαράδεκτες συμπεριφορές. Αφενός μεν πρέπει να δώσει την ευκαιρία στην ελληνική πολιτεία, στους Έλληνες πολίτες μάλλον, να κατανοήσουν ότι δεν είναι λύση η ψήφο σε τέτοιου είδους κόμματα. Ναι. Και από την άλλη πλευρά, γιατί αυτό δεν αφορά μόνο το ένα κόμμα ή το άλλο κόμμα, αφορά το σύνολο των κομμάτων που κινούνται ακραία και που βλέπουν ως μια υπεραπλούστευση όλη αυτή την προσέγγιση και τα ζητήματα που αφορούν στη δημοκρατία και στη λειτουργία του κοινοβουλευτικού μας συστήματος. Αλλά και από την άλλη πλευρά, προφανώς δημιουργεί και το λόγο να αναλυθούν πρωτοβουλίες από το Προεδρείο της Βουλής, προκειμένου τέτοιου είδους ζητήματα να μην επαναληφθούν, να θωρακιστεί απολύτως η κοινοβουλευτική διαδικασία από τέτοιου είδους ζητήματα. Δεν είχαμε τέτοια ζητήματα στο παρελθόν. Και φαίνεται καθαρά ότι εδώ υπάρχουν συμπεριφορές απολύτως απαράδεκτες, απολύτως κατακριτές. Και αυτό έχει να κάνει με την κουλτούρα που δυστυχώς κουβαλάνε οι άνθρωποι που αντιπροσωπεύουν αυτού του είδους τις ιδεολογίες και αυτού του είδους, θα έλεγα, τις πολιτικές πρακτικές. Κύριε Υπουργέ, ανησυχείτε ότι το επόμενο διάστημα, επειδή εντάξει οι ευρωεκλογές είναι στις 9 Ιουνίου, αλλά μετά θα έχουμε και εθνικές εκλογές, μπορεί οι Σπαρτιάτες να μείνουν εκτός, αυτά τα φαινόμενα στο κυνήγι των ψήφων να πυροδοτηθούν και άλλες τέτοιου είδους, να επαναληφθούν και να πυροδοτηθούν και άλλες τέτοιες συμπεριφορές?
Κοιτάξτε, το γεγονός. Και γι' αυτό πρέπει από τώρα να μπει ένα φρένο. Το γεγονός ότι υπάρχει ο λαϊκισμός, ο οποίος εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους και προφανώς βρίσκει κανείς το λόγο τέτοιου είδους κόμματα να υπάρχουν στο πολιτικό σκηνικό, προφανώς είναι και η βασική αιτία για την οποία βλέπουμε τέτοιου είδους επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ζήτημα είναι, κυρία Κοραή, επαναλαμβάνω, να υπάρχει ένα σταθερό μήνυμα προς την ίδια την ελληνική κοινωνία και να υπενθυμίζουμε κάθε φορά ότι αν θέλουμε όντως η πατρίδα μας να προχωρήσει, η κοινωνία μας να προοδεύσει και βεβαίως να πετύχουμε στόχους που έχουμε θέσει εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν πρέπει κανείς να υπαναχωρεί ούτε στις ειρήνες του λαϊκισμού, ούτε πολύ περισσότερο σε πρακτικές και συμπεριφορές που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα. Τώρα, και επειδή ακριβώς κινδυνεύουμε από αυτά, σωστά το λέτε, ναι, και με ρωτάτε επίμονα, θα πρέπει κάποια στιγμή και το. Όποιοι, εν πάση περιπτώσει, κατατάσσουν τη δική τους παρουσία στο σοβαρό δημοκρατικό πολιτικό σύστημα, να καταλάβουμε όλοι ότι ορθώνοντας το ανάστημά μας απέναντι σε τέτοιου είδους πρακτικές, θα θωρακίσουμε τη δημοκρατία και θα δημιουργήσουμε καλύτερη συνθήκη. Ένα ερώτημα όμως, κύριε Τσιάρα. Είδαμε και χθες τη δημοσκόπηση της Opinion Poll ότι στη Θεσσαλονίκη αυτά τα κόμματα της ακροδεξιάς πολυκατοικίας, που είπε και ο Πρωθυπουργός, έχουν πάνω από 20%. Το ερώτημα είναι αν έχετε ένα, πώς να το πω, ένα πιστικό λόγο, ένα κομμάτι αυτών των ψηφοφόρων που ενδεχομένως παλιά να ήταν και δικοί σας ψηφοφόροι, να τους επαναφέρετε πίσω, και τι λέτε για αυτούς τους περίφημους ψηφοφόρους των Σπαρτιατών, γιατί έχει ξεκινήσει μια συζήτηση από χθες προχθές, εάν τους θέλουν τα κόμματα ή δεν τους θέλουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε δεν τους θέλω. Εσείς τι λέτε? Δεν ξέρω τι είπε ο ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις που εκφράζονται εντός του ΣΥΡΙΖΑ, μιας και το αναφέραμε. Εντάξει, ο πρόεδρος πάντως κάνει τη γραμμή. Υπήρξαν και καλοδεχούμενοι ψήφοι στο παρελθόν. Υπήρξαν και απόψεις οι οποίες εκφραστήκαν από συγγενικό πρόσωπο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά ο κ. Κασελάκης είπε χθες δεν τους θέλω. Καθαρά. Ας ξεκαθαρίσει τουλάχιστον τι συμβαίνει στο εσωτερικό του κόμματός του και αν όντως δεν τους ήθελε καθαρά, ας φρόντιζε να καταθέσει υπόμνημα στον Άριο Πάγο για τη συμμετοχή του συγκεκριμένου κόμματος που ξέρουμε λίγο πολύ πώς συνδέεται με εσείς και με ποιο τρόπο. Θα κάνετε. Αφήστε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα τα βρει. Τα εσείς τους θέλετε ή δεν τους θέλετε. Δημιουργούν, θα σας απαντήσω, κυρία Κοραή. Δημιουργούν μια σύγχυση ψηφοφόρους. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα ζήτημα που αφορά στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ και που κάποια στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσει και τη δική του πολιτική θέση, μια και τουλάχιστον είναι το τελευταίο που δεν μπορούμε να δούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι η άποψη που εκφράστηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό μόλις χθες είναι ξεκάθαρη. Η Νέα Δημοκρατία δεν ασχολείται με αυτό και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν μπαίνει σε καμιά τέτοιου είδους λογική. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια καθαρή θέση σε σχέση με τη λειτουργία του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, την οποία υποστηρίζουμε στεναρά, όχι απλά και μόνο σε επίπεδο ρητορικής, αλλά επαναλαμβάνω με κάθε δυνατό τρόπο που αφορά τη συνολική πολιτική μας παρουσία και τις συνολικές πολιτικές μας επιλογές. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Βεβαίως θέλουμε οι Έλληνες πολίτες να απεγκλωβιστούν από τέτοιου είδους στερεότυπα που προβάλλονται, επαναλαμβάνω, μεταξύ του διπόλου υπεραπλούστευσης και λαϊκισμού μέσα από τα κόμματα της ακροδεξιάς και της ακροαριστεράς. Το ίδιο είναι. Μην νομίζετε ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό μεταξύ ακροδεξιάς και ακροαριστεράς. Ας είμαστε ειλικρινείς και ας ξέρουμε ακριβώς ποια τελικά είναι η κατάληξη αυτής της συζήτησης. Εμείς με σταθερό πολιτικό μήνυμα συγκεκριμένο απευθυνόμαστε στους Έλληνες πολίτες, όπως καταφέραμε να αλλάξουμε την Ελλάδα από το 2019 και μετά, να ξανακάνουμε μια Ελλάδα με σοβαρή διεθνή ευρωπαϊκή παρουσία. Να ξανακάνουμε μια Ελλάδα με εύρωστη οικονομία που αναπτύσσεται με πολύ υψηλούς ρυθμούς και απολαμβάνει πλέον τις αναγνώρισεις όλων των μεγάλων οίκων αξιολόγησης. Θα πάτε σε εκκλησίες και κλείνουμε με αυτό. Γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Γιατί αυτό είναι το μήνυμα προς τους ψηφοφόρους των ακροδεξιών κομμάτων. Να έχουμε μια Ελλάδα που επιτέλους υπερασπίζεται τα σύνορά της με συγκεκριμένο επιδραστικό και αποτελεσματικό τρόπο. Μάλιστα. Και που έχει καταφέρει να ελέγξει και τις μεταναστευτικές ροές, αλλά να δημιουργήσει και ένα πλαίσιο ευρωπαϊκής πολιτικής απέναντι στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα τελευταίο ερώτημα. Αυτό είναι που νομίζω πρέπει να βλέπουν και να εκτιμούν οι Έλληνες πολίτες. Λοιπόν, θα πάτε στις εκκλησίες και κλείνουμε με αυτό. Εγώ, αν με ρωτάτε, και πήγα. Και ακόμη πάτε. Και μετά την ψήφιση του επίμαχου νομοσχεδίου και εννοείται ότι θα πάω. Δεν είχατε έτσι κανένα θερμό επεισόδιο, κάποια φραστική, δεν υπήρξε κάτι τέτοιο και νομίζω ότι ο καθένας πρέπει να καταλάβει ότι το θρησκευτικό συνέστημα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό σε σχέση με πολιτικές επιλογές. Είναι μια ξεκάθαρη πραγματικότητα την οποία νομίζω ότι αν την υποστηρίξουμε και η ελληνική πολιτεία θα βρίσκεται στη δική της κατεύθυνση, αλλά και η Εκκλησία από την άλλη πλευρά
μέσα από όλα αυτά τα θετικά που πρεσβεύει η χριστιανική μας πίστη, θα μπορεί να έχει και το κύρος και μάλιστα το ρόλο της ενεργή. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.